Λοιπόν, πάμε να χαιρετήσουμε τον ψυχίατρο Γιώργο Μικελίδη. Γιατρέ, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Είναι αυτό που λέμε εργασία και χαρά. Ακριβώς έτσι. Να μην βαριόμαστε, να ερχόμαστε κάθε μέρα στη δουλειά, να έχουμε και μια ισορροπία, αν θέλετε, εξισορρόπηση με την οικογενειακή ζωή. Είναι αυτά που οι millennials, νομίζω, θέτουν. Το συζητούσα έτσι με ιδιοκτήτες εταιριών, διευθύνοντες συμβούλους που λένε ότι οι νέοι είναι πολύ απαιτητική. Μπορεί να του δώσει προαγωγή και να σου λέει: δεν μπορώ να αντεπεξέλθω. Προτιμώ κάτι πιο εύκολο για να έχω και θέλω να βλέπω την οικογένειά μου. Είναι πάρα πολύ σημαντική η ποιότητα ζωής του καθενός και σήμερα οι νέοι όντως λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη τη σωματική και ψυχική τους υγεία, ούτως ώστε να μπορούν μέσω διαφόρων καταστάσεων να νιώθουν την ευεξία, να νιώθουν καλά στην υγεία τους και να αποφεύγουν προβλήματα που αφορούν γενικότερα την υγεία τους. Είναι ξεκάθαρο ότι δίνεται ένα επιπλέον κίνητρο στους εργαζόμενους για να πηγαίνουν κάθε πρωί στη δουλειά τους, γνωρίζοντας ότι θα έχουν τριήμερο κάθε εβδομάδα, θα έχουν περισσότερο χρόνο για σωματική και πνευματική άσκηση, περισσότερο χρόνο με την οικογένειά τους, καλύτερος ύπνος, καλύτερα έτσι αποτελέσματα τόσο για τους υπαλλήλους όσο και για τους εργοδότες. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας αυτή την έρευνα και ίσως σιγά σιγά να το δούμε και στην Κύπρο. Ναι. Βεβαίως εξαρτάται και από το είδος της επιχείρησης, της εταιρείας, μπήκε στη ζωή μας και η τηλεργασία. Αυτοί αυξάνοντας τα προβλήματα βεβαίως, διότι κάποιοι υπεργοδότες πήραν έτσι το θάρρος και σε ενοχλούσαν με emails και να απαντήσεις μέχρι τα άγρια μεσάνυχτα. Πρέπει να υπάρχει μια εξισορρόπηση. Δεν ξέρω πόσο κοντά είμαστε στην Κύπρο. Βεβαίως δεν είναι. Στη Μεγάλη Βρετανία ήταν η πιο μεγάλη η έρευνα. Τρέχει και σε άλλες χώρες και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διάβασα και στη Γερμανία έχουν έτσι κάποια δοκιμαστικά πιλωτικά προγράμματα. Η ουσία είναι το θέμα της παραγωγικότητας. Γιατί τώρα συζητάμε και στην Κύπρο για την ΆΤΑ που πρέπει να δίνεται, λένε οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Οι εργοδοτικές λένε ότι πρέπει να συνδεθεί ο μισθός με την παραγωγικότητα. Αλλά το θέμα είναι να παράγει και να θέλει να παράγει ο εργαζόμενος. Και αν αυτό μπορεί να επιτευχθεί με λιγότερες ώρες εργασίας, φαντάζομαι δεν είναι κάτι που θα ενοχλεί τους εργοδότες. Ακριβώς. Είναι να δίνουμε τα εχέγγυα μιας υγιούς έτσι, εργασίας στην καθημερινότητά μας, να μπορούμε να συνδυάζουμε και την παραγωγικότητα, να βελτιώνουμε τις συνθήκες εργασίας μας, ούτως ώστε και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι να είναι πιο παραγωγικοί, πιο αποτελεσματικοί. Εντάξει, σίγουρα οι εργοδότες σκέφτονται τα χρήματα και ίσως είναι από τις πρώτες τους έτσι έννοιες, αλλά η έρευνα αυτή που είναι αρκετά μεγάλη, υπήρξαν και άλλες έρευνες πιο μικρές στο παρελθόν που έχουν δείξει παρόμοια αποτελέσματα, δείχνει πραγματικά ότι είναι ίσως μία καινούρια οδός προς καλύτερευση, θα έλεγα, και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, αλλά και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στον εργασιακό μας χώρο. Ναι. Δεχομένως, εμείς άμα ξεκινήσουμε με την αλλαγή του ωραρίου, που συμπίπτει με τα σχολεία το πρωί και η κίνηση, όλα αυτά συνάδουν στο άγχος που δημιουργείται, στο στρες, στην εξουθένωση, στο τέλος της ημέρας, γιατρέ. Άρα, νομίζω ότι διαβάζοντας και την έρευνα, διαπιστώνω κιόλας ότι έχουν εντυθεί πολύ λιγότερες άδειες ασθενείας. Άρα, επίσης αυτό ακριβώς λέει κάτι. Άρα, είναι σημαντικό αυτό το λέει να πολλά. Να εργάζεσαι και τις ώρες που εργάζεσαι να είσαι παραγωγικός, να είσαι εκεί. Έτσι ακριβώς. Αν δουλεύουμε λιγότερες ώρες και παράγουμε περισσότερο, γιατί αυτό βασικά έχει δείξει αυτή η έρευνα, τότε τι άλλο ζητούμε είτε σαν εργαζόμενοι είτε σαν εργοδότες. Άρα το σημαντικό είναι πώς μπορούμε να παντρέψουμε, να υπάρχει έτσι η θετική προσέγγιση και από τους εργαζόμενους, αλλά και από τους ίδιους τους εργοδότες, σε ένα έτσι καλύτερο κλίμα ευεξία στον εργασιακό χώρο, με λιγότερη έτσι εργασιακή εξουθένωση, με λιγότερα θέματα ίσως που θα δούμε και σε θέματα κατάθλιψης, άγχους και άλλων ψυχικών διαταραχών, αλλά και με όλα τα ψυχοσωματικά τα οποία έρχονται όταν νιώθεις ότι στον εργασιακό σου χώρο και κυριολεκτικά σου βγαίνει το ζουμί. Άρα αυτό θα έχει ένα αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία μας γενικότερα. Είτε αυτά είναι ψυχοσωματικά συμπτώματα, είτε είναι πονοκεφάλι, είτε είναι οτιδήποτε έχει να κάνει με την υγεία μας. Ναι, και γιατρέ, επειδή έχουμε τη συζήτηση αυτές τις τελευταίες μέρες, βεβαίως πάντα υπάρχει η αντίθετη άποψη, δεν ξέρω επιστημονική και όχι, ότι υπάρχει αύξηση των ευνίδιων θανάτων τα τελευταία χρόνια. Και οι ειδικοί το αποδίδουν, και καρδιολόγος που είχαμε ζητήσει την άποψη του χθες, αλλά και από το εξωτερικό, ότι πρέπει να δούμε, ότι επειδή γίνεται ο συσχετισμός με τα εμβόλια κατά του κορονοϊού,
ότι υπήρχε μια αυξητική τάση από προηγουμένως και είναι και πρέπει να δούμε μέσα στην καραντίνα τι άλλο μας έμεινε Έτσι ακριβώς. ψυχολογικό, η αύξηση του άγχους και όλα αυτά που πυροδοτούν προβλήματα υγείας, κυρίως καρδιολογικά. Πολύ σωστά τα λέγαμε και μέσα στην πανδημία και μαζί κάτι, αν Ναι. θυμάσαι, τα θέματα τα οποία θα έρθουν να μας βρουν μετά το τέλος της πανδημίας και θα δούμε και θέματα ψυχικής υγείας τα οποία συνεχίζουν να αυξάνονται όσα θέματα κατάθλιψης, άγχους κλπ. Αλλά και το τι προκαλεί όλο αυτό. Μην ξεχνάμε ότι η ψυχική υγεία είναι τόσο σημαντική όσο θα έλεγα και η σωματική και η μία επηρεάζει την άλλη. Και όταν υπάρχουν θέματα ψυχικής υγείας καταπονούμε το σώμα μας, καταπονούμε το νοσοποιητικό μας σύστημα, υπάρχει συσχέτιση με αρκετές χρόνιες παθήσεις που αφορούν την καρδία, τα αγγεία, το διαβήτη, τα εγκεφαλικά επεισόδια και πολλά άλλα. Τα θέματα που αφορούν επίσης τα αυτοάνοσα, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μια σοβαρή συσχέτιση σε αυτά τα θέματα. Άρα πρέπει να έχουμε την ψυχική μας υγεία σε καλά επίπεδα και τη σωματική να γίνονται οι ελέγχοι, να μας παρακολουθεί σωστά ο γενικός γιατρός και όπου και χρειάζεται να παραπέμπεται το άτομο στον ειδικό για να λάβει την ενδεδειγμένη θεραπεία. Μάλιστα. Γιατρέ, ευχαριστώ θερμά για Να την είστε παρέμβασή καλά. σας. Καλή συνέχεια να έχετε. Σας χαιρετώ. Επίσης.